Το σπίτι έχει καταστραφεί πλήρως, έτσι δεν τον συζητάω. Είναι το σπίτι το που έχει καταστραφεί πλήρως από ό,τι έχουμε δει εδώ. Είναι τόσο δυνατός ο αέρας, είναι αυτό που σας έλεγα και πριν. Είναι τόσο δυνατός ο αέρας που ρίχνουν κατευθείαν επάνω στην πυρκαγιά οι πυροσβέστες και πάλι οι πύλινες γλώσσες στεριεύουν. Δεν μπορούν να την επιθασέσουν. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις, Αργύρη. Ρίχνει με την μάνικα ο πυροσβέστης, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οι φλόγες κατακαίνε το συγκεκριμένο οίκημα από το εσωτερικό. Δεν φαίνεται να μπορεί να σωθεί η κατάσταση. Τι να σώσει τώρα ο άνθρωπος εκεί? Έχει παραδοθεί. Έχουν ανάψει όλες τις συσκευές, τα έπιπλα, έχουν ανάψει όλα. Φανταστείτε, βλέπετε τις φλόγες που και πάλι μπορούν οι πυροσβέστες με μία... που να έχουν, ήρθαν εδώ να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά, να μην κατακάψει άλλο το σπίτι και πάλι. Ο αέρας είναι τόσο ισχυρός, μα τόσο ισχυρός. Μα παίρνει το νερό, βλέπουμε ότι ο αέρας παίρνει το νερό. Παίρνει το νερό, το γυρίζει προς τα πίσω, θεριεύει τις φλόγες και τις γυρίζει. Φανταστείτε εδώ, πριν από μία ώρα περίπου, όταν αυτό το σπίτι έπιασε πυρκαγιά και κάει και ολοσχυρός, φανταστείτε τώρα αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα. Σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ότι από λεπτό σε λεπτό μπορεί τα πράγματα να γίνουν δραματικά, στην κυριολεξία δραματικά. Και είναι τόσο χαρακτηριστική η εικόνα του πυροσβέστη να ρίχνει με τη μάνικα και το νερό να μην βρίσκεται το στόχο του. Οι άνεμοι έχουν 8 μποφόρ, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 8 μποφόρ στην κυριολεξία. Η πυρκαγιά από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε πέρασε πριν από μια ώρα. Κατάφερε να τη σταματήσουν μερικά μέτρα παρακάτω από εδώ που βρίσκομαι, να την πυθασέψουν. Είναι τόσο επικίνδυνη η κατάσταση για αναζωπυρώσεις που πραγματικά όλες οι επίγειες δυνάμεις και οι εναέριες που έχουν σταματήσει βέβαια να ρίχνουν από αυτή την πλευρά, δεν είναι επίγειες μόνο επιχειρούν. Να τις σβήσουν όποιες αιστείες υπάρχουν, ανησυχούν για τυχόν αναζωπυρώσεις. Ο αέρας, στην μία πλευρά, τη μία στιγμή στην άλλη, φτάνει τα 8 μποφόρ. Ξαενόξε και αλλάζει το κυριότερο ολίνα, αλλάζει συνεχώς διευθύνσεις. Ναι. Μία πλέει προς τα βίλια, άλλη πνέει μακριά από τα βίλια. Και έτσι εξηγείται και το φαινόμενο ότι κάποια σπίτια κάηκαν, ενώ τα διπλανά του σπίτια κυριολεκτικά τη γλίτωσαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή.